Νόμος νούμερο 7. Να βάζεις τους άλλους να δουλεύουν για σένα, αλλά πάντα να καρπώνεσαι εσύ τους επένους και την αναγνώριση. Να χρησιμοποιείς τη σοφία, τη γνώση και το μόχθο των άλλων ανθρώπων για να προωθείς τους δικούς σου σκοπούς. Η βοήθεια αυτή όχι μόνο θα σου εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και ενέργεια, αλλά επιπλέον θα σου προσδώσει και μια θεϊκή άβρα αποτελεσματικότητας και ταχύτητας. Τελικά οι βοηθοί σου θα ξεχαστούν και θα μείνεις εσύ στη μνήμη. Ποτέ μην κάνεις κάτι μόνος σου, αν μπορούν να το κάνουν οι άλλοι για σένα. Το 1883, ο νεαρός Σέρβος επιστήμονας Νίκολα Τέσλα δούλευε στην Ευρωπαϊκή Θυγατρική της εταιρείας Continental Edison Company. Ήταν ένας πανέξυπνος εφευρέτης και ο διευθυντής του εργοστασίου, όντας φίλος του Edison, τον έπεισε να πάει στην Αμερική για να πετύχει. Και έτσι ξεκίνησε μια ζωή γεμάτη βάσανα για τον Τέσλα. Μόλις τον συνάντησε ο Edison, τον προσέλαβε αμέσως και του ένταξε $50,000 αν βελτίωνε τα πρωτόγωνα δυναμό του. Ο Τέσλα πάσχιζε μέρα και νύχτα, αλλά τελικά τα κατάφερε. Πήγε στον Edison για να του πει τα ευχάριστα και για να παραλάβει την αμοιβή του. Ο Edison όμως του έδωσε μόνο μια μικρή αύξηση μισθού. Ο Τέσλα ήθελε να δημιουργήσει ένα σύστημα που να χρησιμοποιεί το εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά ο Edison πίστευε στο συνεχές. Έτσι ο Τέσλα στράφηκε στον Westinghouse, ο οποίος χρηματοδότησε το έργο 100% και έκλεισε συμφωνία με τον Τέσλα που του εξασφάλιζε ποσοστό χρημάτων από τα κέρδη. Αφού όμως ο Τέσλα το δημιούργησε, εμφανίστηκαν άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν βάλει εκείνη τις βάσεις για την εφεύρεση. Έτσι το όνομα του Τέσλα χάθηκε και η εφεύρεση συνδέεται πια με το Westinghouse. Ένα χρόνο αργότερα, ο Westinghouse αναγκάστηκε να πουλήσει την εταιρεία του στον Morgan, ο οποίος τον έπεισε να κυρώσει το συμβόλαιο με τον Τέσλα και τελικά εξαγόρασε την εφεύρεση έναντι $216,000, το οποίο είναι αξιοσέβαστο ποσό, αλλά όχι όπως τα 12 εκατομμύρια που ήταν η πραγματική της αξία. Οι επενδυτές στερούσαν από τον Τέσλα τα πλούτη του και τους τίτλους για τη σημαντικότερη εφεύρεση, την οποία χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Η εφεύρεση του ραδιοφώνου σχετίζεται με το Μαρκόνι, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν ότι για να το καταφέρει, χρησιμοποίησε μια πατέντα του Τέσλα, και όλη του η δουλειά εξαρτιόταν αποκλειστικά από την έρευνα του Τέσλα. Ο τελευταίος εφήβρε έναν υπαγωγικό κινητήρα, το σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος, και είναι ο πραγματικός πατέρας του ραδιοφώνου. Όμως καμία από αυτές τις ανακαλύψεις δεν φέρει το όνομά του. Έζησε τα γερατιά του μέσα στη φτώχεια. Όπως παρατηρούμε, ακόμα και η επιστήμη δεν είναι υπεράνω των μικρόψυχων ανταγωνισμών που πλήττουν τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Τέσλα δεν πίστευε κάτι τέτοιο, έτσι δεν συνέδεσε το όνομά του με καμία ανακάλυψη και δεν μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των επενδυτών στις πολλές ιδέες του. Παρόλο που τις μελετούσε σε βάθος για νέες εφευρέσεις, άλλοι του έκλεβαν τις πατέντες και μαζί με αυτές και τη δόξα του. Ο Edison, από την άλλη, είχε την ακριβώς αντίθετη μέθοδο. Ξεχώριζε τάσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονταν και μετά προσλάμβανε το διαπρεπέστερα άτομα στον κάθε τομέα για να κάνουν τη δουλειά του. Τα μαθήματα του κεφαλαίου είναι τα εξής. Η αναγνώριση για μία εφεύρεση ή μία δημιουργία είναι το ίδιο σημαντική με την ίδια την εφεύρεση. Πρέπει να εξασφαλίσεις την αναγνώριση και για να το καταφέρεις αυτό, μην αποκαλύπτεις τη δημιουργία σου σε περίπτωση που καραδοκούν άτομα γύρω σου για να την κλέψουν. Το να εκμεταλλεύεσαι τη δουλειά άλλων είναι πολύ σημαντικό. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και η ζωή σύντομη. Αν προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνος σου, θα εξουθενωθείς, θα χαραμείς ενέργεια και θα εξαντληθείς. Βάζει ανθρώπους που έχουν την ικανότητα και τη δημιουργικότητα για να κάνουν αυτό που θες, ενώ εξασφαλίζεις ο ίδιος την αναγνώριση.